Τώρα θα πάμε στο διευθυντή της εφημερίδας Εστία, το συμπατριώτη μας τον Μανώλη τον Κοτάκη, για να συζητήσουμε για όλα αυτά τα εντός και εκτός. Καταλαβαίνω το καλάθι του νοικοκυριού, το έχουμε πάρει όλοι ψηλό γαζί, διότι έχουμε καταλάβει ότι δεν είναι μείωση, έτσι, είναι η πιο συγκρατημένη αύξηση. Κάτι είναι και αυτό. Κάτι είναι και αυτό. Είναι. Από ό,τι βλέπω εδώ, τα μικρά μαγαζιά έχουν θέμα. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Κοτάκη. Καλημέρα σε όλους στην αγαπημένη μας Κρήτη. Άκουγα αυτό που λέγατε για το στράτο. Με αυτά που συμβαίνουν στο δημόσιο βίο, είναι πιο επίκαιρο το τραγούδι. Μια ζωή μέσα στους δρόμους και στις νύχτες, μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες. Κύριε Θακίνη, καλημέρα. Κύριε Κοτάκη, εδώ ο κόσμος δεν το πιστεύει το καλάθι του νοικοκυριού αύριο. Σου λέει ότι οι τιμές έχουν και από εκεί θέλω να ξεκινήσουμε. Γιατί και εσείς ακτινογραφείτε τον κόσμο. Ναι, μεν είναι κάτι, αλλά δεν είναι κάτι με τις διαρκείς ανατιμήσεις. Έχει αρχίσει και γίνεται συνείδηση, έχω την εντύπωση, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά παγκοσμίως, ούτε καν πανευρωπαϊκός, παγκοσμίως, ότι ο πόλεμος ευνοεί τους πλουσίους, ευνοεί τις ελίτ, ευνοεί όλους εκείνοι οι οποίοι αξιοποιούν κάθε κρίση για να αυξήσουν την περιουσία τους και τις καταθέσεις τους, και πλήττει ευθέως τους λαούς, τα μεσαία και τα λαϊκά στρώματα. Αυτά περί του καλαθιού του νοικοκυριού καλά είναι να τα ακούμε, αλλά στην πραγματικότητα ο μέσος πολίτης, ο οποίος πηγαίνει κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ, κάθε Σάββατο στο σούπερ μάρκετ ή όποτε εν πάση περιπτώσει για να ψωνίσει τα προστοζήν, γνωρίζει πάρα πολύ καλά συγκεκριμένα πράγματα. Γνωρίζει και δεν χρειάζεται να το πει κανείς από εμάς. Μας έχουν και εμάς γραμμένους στα παλιότερα παπούτσια, κύριε Σαχίνη, πολλές φορές οι πολίτες, και καμιά φορά έχουν και δίκιο. Γνωρίζει ότι οι αλυσίδες έβγαλαν ένα σκασμό χρήματα μέσα στην πανδημία. Είναι από τις πλέον ευνοημένες. Και όμως, αφού έβγαλαν αυτά τα χρήματα, τώρα αμέσως στην κρίση δεν μπορούν να μπορέσουν, δεν καταφέρνουν να συμπεριφερθούν κατά τρόπο ανάλογο ώστε να διευκολύνουν τους πελάτες τους. Και συζητάμε εάν μέσω κάποιων 50 προϊόντων τα οποία θα μπουν στο καλάθι νοικοκυριού θα μπορέσει να πάρει ανάσα το ελληνικό νοικοκυριό. Πράγματι. Δεν θα πάρει ανάσα, το ξέρουμε πολύ καλά. Και δεν θα πάρει ανάσα καταρχάς γιατί αυτή είναι μια κατασταλτική λειτουργία. Εδώ η ακρίβεια είναι εν μέρη εισαγόμενη, την προκαλεί ο πόλεμος και βεβαίως στο άλλο μισό της είναι και τοπική, υπό την έννοια ότι μέσα στην αλυσίδα της εμπορίας των προϊόντων συναντώνται φαινόμενα εσχροκέρδειας, όχι κερδοσκοπίας, εσχροκέρδειας. Στην τελευταία δημοσκόπηση της MRB οι 7 στους 10 είπαν ότι η ακρίβεια είναι αποτέλεσμα εσχροκέρδειας. Και κατά 30%, αν θυμάμαι καλά τους αριθμούς, αποτέλεσμα εισαγόμενης ακρίβειας. Όταν λοιπόν γίνεται κοινή συνείδηση σε όλους ότι αυτό το οποίο ζούμε σε ολόκληρο τον κόσμο και στην Ελλάδα τοπικά είναι προϊόν μιας απόφασης συγκεκριμένων ελίτ που θέλουν να χρηματοδοτήσουν τις κερδοφορίες τους πάνω στις πλάτες μας, δεν χρειάζεται να συζητάμε και να λέμε στον κόσμο αυτά τα οποία τα ξέρει. Τα ξέρει πολύ καλά και καλύτερα και από εμάς, πρέπει να σας πω. Κύριε Κοτάκη, μια χαρά το προσεγγίζετε. Και επειδή το πρωί ξεκινήσαμε με ένα μήνυμα ακροατή, ο οποίος μας είπε ότι δεν μπορεί σε συνθήκες νηνεμίας το επιτόκιο καταθέσεων να είναι 0,20-0,30, σε συνθήκες πληθωρισμού 10-12% το επιτόκιο να μην ανεβαίνει, αλλά με αυτά τα χρήματα να αγοράζουν ομόλογα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και να κερδίζουν. Ή με κάθε κλικ στην ηλεκτρονική εφαρμογή μου πια, γιατί είναι ηλεκτρονικές συναλλαγές, να κερδίζουν. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι συσσωρευμένη πια η αντίληψη στον κόσμο του τι γίνεται. Κύριε Σαχίνη, ο καπιταλισμός για δεκαετίες είχε ευθεία σύνδεση με τη βελτίωση της κοινωνικής θέσης και των λαϊκών και των μεσαίων στρωμάτων. Και η παγκοσμιοποίηση στα πρώτα της βήματα, όχι όπως εξελίχθηκε μετά, έβγαλε επίσης λαούς από τη φτώχεια. Δεν ζούμε πια όμως αυτή την εποχή. Ζούμε στην εποχή του ανεδούς κεφαλαίου. Και αυτό το οποίο υποστηρίζω, μην τυχόν και ακούμε σαν κομμουνιστής, γιατί δεν είμαι, είναι ότι ο καπιταλισμός χρειάζεται μεταρρύθμιση. Μεταρρύθμιση στη βάση του. Αυτό έχει σχέση και με το πώς διοικούν οι κυβερνήσεις τους λαούς και βεβαίως, αν θέλουμε να το ελληνοποιήσουμε το ζήτημα,
πώς ακριβώς διαδοχικές κυβερνήσεις στην Ελλάδα, όχι μόνο η παρούσα, δεν αποφάσισαν ποτέ να ενεργοποιήσουν θεσμούς όπως η Επιτροπή Ανταγωνισμού, να σπάσουν αυγά και να έρθουν αντιμέτωπες με μεγάλα συμφέροντα, τα οποία μέσα στο χάρτη το επιχειρηματικό έχουν και μηντιακό αποτύπωμα, ούτως ώστε να μπορεί να φτάνει στον πολίτη φτηνό προϊόν και να μην αγκομαχάει κάθε φορά που θα πρέπει να πάει να αγοράσει κάτι που θα κάνει καλύτερη τη ζωή του. Η νέα φτώχεια, ξέρετε, η φτώχεια στις μέρες της κατοχής ήταν αυτή την οποία γνωρίζουμε από τους παππούδες μας. Λοιμός, πείνα, έφευγαν οι άνθρωποι. Η νέα φτώχεια είναι διαφορετική. Η νέα φτώχεια είναι να μην μπορείς να ακολουθήσεις την ταχύτητα που τρέχουν την ηλικιώδη. Αυτοί οι λίγοι, τους οποίους βλέπουμε πολλές φορές υπερηφάνως στις τηλεοράσεις, να προβάλλουν και τον πλούτο τους. Η νέα φτώχεια είναι να υπάρχουν παιδιά τα οποία να μην μπορούν να πάνε φροντιστήριο. Παιδιά τα οποία να μην μπορούν να πάνε ένα ταξίδι μέσα στην Ελλάδα. Όχι έξω από την Ελλάδα, μέσα στην Ελλάδα. Έτσι. Λέω ενδεικτικά παραδείγματα. Η νέα φτώχεια είναι να προσπαθείς να ζήσεις το μήνα και να ξέρεις ότι στις 20 μέρες θα σου σωθεί το εισόδημα. Ενώ ο διπλανός σου βλέπεις ότι μπορεί να το κάνει. Η νέα φτώχεια είναι να ξέρεις ότι ο μισθός σου είναι όσο το δείπνο κάποιου μεγάλου επιχειρηματία της διαπλοκής σε ένα από τα μοδάτα ρεστοράν της Αθήνας. Δηλαδή όσα βγάζεις εσύ σε ένα μήνα με τον ιδρώτα σου, ο άλλος να ξέρεις ότι τα τρώει σε μία ώρα. Αυτή είναι η νέα φτώχεια. Και τα καταλαβαίνει ο κόσμος αυτά. Λοιπόν, είχα σκεφτεί να πάμε από έξω προς τα μέσα. Θα το κάνω ανάποδα, επειδή και οι ακροατές με παρέσαν. Θα πάμε από μέσα προς τα έξω. Τι ζούμε πραγματικά, θέλω να μου πείτε, και δημοσιογραφικά με την πολύχρονη εμπειρία σας. Διότι πια εδώ διαπλέκεται, καλώς εννοουμένος, το πολιτικό με το οικονομικό, αστυνομικό, παραδικαστικό, παραπολιτικό, παρακρατικό ρεπορτάζ. Δεν ξέρω πώς να το πω. Εδώ μου στέλνει ένας φίλος από τη Φιλανδία, ακροατής, ο κύριος Γιώργος Θεοδωρόπουλος, ότι πριν 2 χρόνια μία υπουργός με την υποψία στη Φιλανδία του χρηματισμού προ-κυβερνητικού θόκου 50.000 οδηγήθηκε σε παρέταση. Στην Ελλάδα είναι πρωτομηνιά και δεν κουνιέται φίλο. Κοιτάξτε τώρα. Και αυτοί πολλές φορές δεν είναι καλύτεροι σε άλλα πράγματα. Σε αυτό το οποίο λέει ο ακροατής έχει απόλυτο δίκιο. Αλλά και αυτοί σε άλλα πράγματα δεν είναι καλύτεροι από εμάς. Δηλαδή, πολλές φορές τους προβάλλουμε τα μοντέλα αυτά, αλλά έρχονται και ειδήσεις για το πώς συμπεριφέρονται οι πρωθυπουργοί τους, πώς προκαλούν πολλές φορές το δημόσιο αίσθημα. Δεν θέλω να επεκταθώ, εν πάση περιπτώσει. Παρά το γεγονός ότι κάνουμε κριτική στους εαυτούς μας και σκληρή κριτική, έχω υψηλή εκτίμηση για το ελληνικό έθνος και για τον ελληνικό λαό και για την κουλτούρα μας ορισμένα πράγματα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έχουμε και τεράστια ελαττώματα, έτσι, για να το συζητάμε. Τώρα, σε αυτό το οποίο με ρωτάτε, υπάρχουν 2 σχολές σκέψης στη χώρα, κύριε Σαχίνη. Η πρώτη σχολή σκέψης είναι μειοψηφική μεν, αλλά ισχυρότατα μειοψηφική, γιατί είναι πλειοψηφική μέσω θεσμούς, εντός εισαγωγικών θεσμούς. Δηλαδή, μπορεί να μην είναι πλειοψηφία στο λαό, αλλά είναι πλειοψηφία στα κανάλια, για παράδειγμα, ή στους διαμορφωτές κοινής νόμης. Η σχολή αυτής σκέψης είναι η σχολή σκέψης του κοινισμού, που λέει ότι το ευρώ έχει μεγαλύτερη σημασία από τη δημοκρατία. Άρα, αν κάποιος πολιτικός ακούει έναν άλλο πολιτικό μέσω υποκλοπών, αυτό δεν έχει σημασία και δεν αποτυπώνεται, όπως και δεν αποτυπώθηκε πράγματι στις δημοσκοπήσεις. Υπάρχει η δεύτερη σχολή σκέψης, που πολλές φορές παρατηρεί τι συμβαίνει στο δημόσιο βίο και συνδέει αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Αθήνα με την καθημερινότητά της. Αυτό συμβαίνει αυτές τις μέρες. Όση ζημιά δεν έκαναν οι υποκλοπές μέχρι στιγμής σε επίπεδο επιρροής στην κυβέρνηση, το κάνουν οι περιπτώσεις σαν αυτή του κυρίου Πάτση. Γιατί? Γιατί είναι αδιανόητο σε 1,5 εκατομμύριο δανειολήπτες που βλέπουν ότι οι περιουσίες τους κινδυνεύουν από πληστηριασμό ενδεχομένως ή έχουν πρόβλημα, εν πάση περιπτώσει, με τις περιουσίες τους ή φοβούνται ότι θα αποκτήσουν πρόβλημα, να διαβάζουν ότι ένας βουλευτής έχει πρακτική εταιρεία και θέλει να τους πάρει τα σπίτια. Η αποστολή των βουλευτών, κύριε Σαχίνη, είναι να αλλάζουν τις ζωές των ανθρώπων, όχι να διαλύουν τις ζωές των ανθρώπων. Και πάντως όχι να αλλάζουν τη δική τους ζωή μόνο.
Όταν λοιπόν αυτό γίνεται κοινή συνείδηση από τους πολίτες, αποτυπώνεται στις μυστικές δημοσκοπήσεις. Το γράφω στο σημερινό σημείωμά μου στην εφημερίδα Εστία. Έχει πάρει η κυβέρνηση ήδη στα χέρια της τα πρώτα reports από τα αποποιητικές μετρήσεις που δείχνουν τεράστια αιμορραγία της Νέας Δημοκρατίας σε αυτή την κατηγορία των ανθρώπων. Των ανθρώπων δηλαδή που μια ζωή είχαν ως όνειρο να βάλουν ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι τους και διαβάζουν ότι επετράπη να είναι υποψήφιος βουλευτής, δεν φτάνει στο τι έκανε, επετράπη στο να είναι υποψήφιος βουλευτής κάποιος σαν τον κύριο Πάτση, ο οποίος είχε εισπρακτική εταιρεία με τη γνωστή ανάθεση εργασιών. Ξέρετε, η Νέα Δημοκρατία το 2008 ήταν το κόμμα που μέσα σε συνθήκες παγκόσμιας οικονομικής κρίσης νομοθέτησε την προστασία της πρώτης κατοικίας από πληστηριασμούς. Το έκανε η κυβέρνηση Καραμανλή. Δεν είναι δυνατόν 14 χρόνια μετά το ίδιο αυτό κόμμα να έχει βουλευτεί στις τάξεις της που κυνηγά τον κόσμο να του πάρει την πρώτη κατοικία. Αυτές είναι οι δύο σχολές σκέψεις λοιπόν που επικρατούν. Το πώς αυτό θα, πώς, ποια θα κυριαρχήσει σε ποια και τι ακριβώς θα συμβεί στις εκλογές, αυτό είναι μένει που θα το, μένει να το δούμε. Μένει να το δούμε, αλλά σαν πολλά δεν μαζεύτηκαν, κύριε Κοτάκη, και μιλάω με έναν έμπειρο πολιτικό συντακτή. Γιατί είναι ο κύριος Πάτσης μόνο, δεν είναι όλα αυτά που ακούγονται με απευθείας αναθέσεις, πλουτισμό συνεργατών, μελών της κυβέρνησης και πάει λέγοντας, αυτό δεν δημιουργεί ένα κλίμα που αν θέλετε, εν γνώση εν αγνία δεν ξέρω, της κεφαλής, η ουσία είναι όμως ένα κλίμα που σέρνεται αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε. Και κάποιοι, για να απαντήσετε ολοκληρωμένα, το συνδέουν ακόμη και με το πρώτο θέμα που ανοίξατε, των υποκλοπών. Λένε ότι υπάρχει συνάφεια. Ο κόσμος εξοργίζεται με το παράδειγμα. Η υπόθεση Πάτση μπορεί να θεωρείται μικρή και εντός εισαγωγικών μικρή όταν λέτε ότι πολλά μαζεύτηκαν, αλλά καμιά φορά μπορεί να μην κινδυνεύσεις από 10 μεγάλες υποθέσεις που μπορεί να θεωρούνται σκάνδαλα και να συγκαταστρέψει η μία που θεωρείται μικρότερη, γιατί θα λειτουργήσει ως η σταγόνα που ξεχυλίζει το ποτήρι. Mm-hmm. Στο σημείο μάλιστα που ακουμπά τις ζωές του καθενός και της καθεμιάς. Δηλαδή, ο κόσμος, επειδή με ρωτάτε για τις ποιοτικές μετρήσεις, λυπάμαι που θα το πω, αλλά η άποψη την οποία διατυπώνει σε αυτές είναι ότι όλη η πολιτική είναι απατεώνες. Με εξαιρέσεις βέβαια, το αντιλαμβάνεστε αυτό. Αλλά υπάρχει αυτή τη στιγμή στην κοινωνία ένα αντιπολιτικό κλίμα. Όταν λοιπόν του θέτεις το ζήτημα των υποκλοπών ή των αναθέσεων, των απευθείας αναθέσεων, η απάντηση είναι ότι πάντα έτσι συνέβαινε σε αυτή τη χώρα. Ο κινησμός, τον οποίο σας περιέγραφα πριν από λίγο, πάντα θεωρούν ότι όλοι άκουγαν όλους. Πράγματι, έγιναν υποκλοπές στην κυβέρνηση της Καραμαλή. Και παρακολουθεί το πρωθυπουργός της χώρας και το μισό υπουργικό συμβούλιο. Τιμωρήθηκε κανένας. Ή πρέπει να πω τώρα ή να παραπέψω στο βιβλίο μου ότι ο κατηγορούμενος είναι φυγόδικος αυτή τη στιγμή. Όταν λοιπόν ο κόσμος γνωρίζει ότι σε θέματα τα οποία έχει ζήσει και έχει ξαναζήσει υπάρχει ατιμωρησία, αυτό το οποίο του κεντρίζει πολλές φορές την προσοχή είναι το παράδειγμα ενός ταπεινού εντός εισαγωγικών βουλευτή Γρεβενών, μέσα στο οποίο μετουσιώνεται όλοι ενδεχομένως η αγανάκτηση και η οργή για όλα όσα έχουν συμβεί στο παρελθόν. Έχετε δίκιο, αλλά κύριε Κοτάκη μου, εδώ εμφανίζονται εμφατικά τις τελευταίες ώρες να παρακολουθούνται όχι μόνο πολιτικοί αντίπαλοι, αλλά και υπουργοί της κυβέρνησης. Να σας πω, εδώ υπάρχει ένα κεντρικό ζήτημα. Έχουν κυκλοφορήσει δύο εφημερίδες το Σαββατοκύριακο και χθες το βράδυ ένα τηλεοπτικό σταθμός. Όχι τυχαίες εφημερίδες. Προφανώς, δεν εννοούμαστε. Αλλά τα ζητήματα στην πολιτική δεν είναι προσωπικά. Είναι φιλικές προς την εφημερίδα, εν πάση περιπτώσει, προς την κυβέρνηση. Φιλικότατες μάλιστα από την κυβέρνηση και εφημερίδες, οι οποίες φωτογραφίζουν τον κύριο Χρυσοχοίδη ότι παρακολουθήθηκε από αυτή την κυβέρνηση, φωτογραφίζουν τον κύριο Κεραπετρίτη ότι παρακολουθήθηκε από αυτή την κυβέρνηση και ένα επιχειρηματία εκτός Αθηνών. Ερώτημα λοιπόν, γιατί εδώ και δύο μέρες σιωπά ο πρώην υπουργός, ο κύριος Χρυσοχοίδης, γιατί εδώ και δύο μέρες σιωπά ο Υπουργός Επικρατείας, ο κύριος Κεραπετρίτης? Έχουν γραφτεί τα ονόματά τους στα δημοσιεύματα και μάλιστα γίνεται αναφορά σε κεντρικό σχεδιασμό για την παρακολούθηση.
εδώ οι επιλογές είναι τρεις. Είτε διαψεύδεις ότι αυτό έχει συμβεί, είτε επιβεβαιώνεις ότι σου έχει συμβεί, είτε επίσης στέλνεις το τηλέφωνό σου στο Καναδά για έλεγχο. Μία, δύο, τρεις. Αυτές είναι οι επιλογές. Όταν αυτές οι εφημερίδες με αυτά τα δημοσιεύματα φέτουν αυτό το μείζονος σημασίας ζήτημα. Δεν βλέπω μέχρι στιγμής τίποτα από όλα αυτά. Θέλω στο χρόνο που μας απομένει ωραίο κλίμα στο εσωτερικό της χώρας. Με αυτό το κλίμα μπορείς να μιλήσεις για το φάκελο των εθνικών θεμάτων ή πνιγόμαστε σε μια κουταλιά? Αστειεύεστε. Αυτό το οποίο κοιτάει ο Ερντογάν είναι η διάλυση της πολιτικής και κοινωνικής συνοχής στην Ελλάδα. Δηλαδή για να δοκιμάσεις επεισόδιο πρέπει να έχεις έναν λαό ο οποίος δεν θα έχει περιθώρια αντοχής για να αντιδράσει και θα είναι πτωημένος, έτσι, στενοχωρημένος και δεν θα τον ενδιαφέρει κάτι. Άρα το ψυχολογικό κλίμα που επικρατεί στη χώρα και η ατμόσφαιρα είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις διεθνείς σχέσεις και πρέπει να έχεις και τη διάλυση της πολιτικής συνοχής. Δηλαδή αν θέλεις να επιχειρήσεις κάτι μεταξύ πρώτων και δεύτερων εκλογών για παράδειγμα. Το ζήτημα είναι, κύριε Σαχίνη, και το έχουμε επισημάνει από την Εστία. Πολλές φορές εμείς οι δημοσιογράφοι στέλνουμε για ύπνο τους Έλληνες ήσυχους. Τους λέμε ότι είναι μαζί μας οι Αμερικανοί, ότι είναι μαζί μας οι Γάλλοι, ότι είναι μαζί μας οι Γερμανοί. Δέστε την ανακοίνωση του ΙΕ χθες για το τουρκολιβικό μνημόνιο. Και δεν τους λέμε, για να χρησιμοποιήσω τον τίτλο του τελευταίου βιβλίου της Ιωάννας Καριστιάνη, τα ψηλά γράμματα. Τα ψηλά γράμματα. Χθες λοιπόν ο ΙΕ είπε ότι δεν μπορεί η κυβέρνηση της Λιβύης να υπογράψει νέες συμφωνίες. Η κυβέρνηση αυτή αναγνωρίζεται όμως εγκύρως ως νόμιμη κυβέρνηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από την Ευρώπη και μπορεί να συνάπτει διεθνείς συμφωνίες. Τα ψηλά γράμματα που δεν λέμε είναι ότι αυτή η διακήρυξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών χτες έχει χαρακτήρα πολιτικής δέσμευσης και πολιτικής διακήρυξης. Δεν έχει νομικά δεσμευτικό χαρακτήρα και ούτε θα μπορούσε κανείς να την επικαλεστεί σε ένα διεθνές δικαστήριο εάν τυχόν ενεργοποιήσει η Τουρκία με τη Λιβύη το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Κανείς δεν λέει στον ελληνικό λαό ότι όλη η ηγεσία της Λιβύης και η μία κυβέρνηση και η άλλη και της Ανατολικής και της Δυτικής Λιβύης πριν από μερικές ημέρες ήταν στην Κωνσταντινούπολη, κύριε Σταχίνη. Και ο ένας πρωθυπουργός και ο άλλος πρωθυπουργός υπέγραψαν και συμφωνία αμυντικής συνεργασίας με την Τουρκία. Όταν λοιπόν όλα αυτά δεν τα λέμε στον ελληνικό λαό και θεωρούμε ότι μια ανακοίνωση με πολιτικά δεσμευτικό αλλά όχι νομικά δεσμευτικό χαρακτήρα μας καλύπτει, θα έρθει η μέρα και η ώρα και θα πρέπει να εξηγήσουμε στον ελληνικό λαό με ποιους τίτλους κυριαρχίας θα πάμε να δώσουμε τη μάχη κάτω από την Κρήτη. Υπάρχει μια χτίδα αισιοδοξίας, πρέπει να πω. Χτες το κάνουμε πρώτο θέμα στην Εστία σήμερα, το πολίτικο. Έγραψε στα ψηλά του και αυτό, στην κατακλείδα ενός πολύ ενδιαφέροντος άρθρου της Δευτερίας Σταμούλη, ότι σύμφωνα με εξομολογήσεις, δηλώσεις αξιωματούχων του Υπουργείου των Εξωτερικών, του Ελληνικού Υπουργείου των Εξωτερικών, ενδέχεται η Ελλάδα τις επόμενες εβδομάδες να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα νοτίως της Κρήτης στα 12 ναυτικά μίλια. Δεν μας σώζει, υπό την έννοια ότι αν επιχειρήσει η Λιβύη οριοθέτηση με τη μέση γραμμή της υφαλοκρηπίδας θα φτάσει μέχρι τη Γάβδο η παράνομη οριοθέτηση της μονομερώς και εκεί δεν είναι ενεργοποίηση διεθνούς συμφωνίας, αλλά σίγουρα πάντως θα έχουμε τίτλους κυριαρχίας νοτίως της Κρήτης. Πείτε μου, και με αυτό θέλω να κλείσουμε, γιατί παρακολουθώντας την Εστία δεν τα λέτε με μισά λόγια, τα λέτε ευθέως στα εθνικά ειδικά. Είστε της άποψης ότι τα έως 12 ναυτικά μίλια θα έπρεπε να το εξετάσουμε γενναία και συνολικά, όχι σαλαμοποιώντας το δίκαιο της θαλάσσης. Ωστόσο, λέτε τώρα, είναι μια χτίδα φωτός. Το κρίσιμο όμως ερώτημα που θέλω να σας κάνω είναι όλα αυτά που συμβαίνουν με την στρατηγική βάθους της Τουρκίας συμβαίνουν σε μια διαρκή ρήξη και κόντρα ή όπως λένε κάποιοι μπορεί να είναι ένας ρυθμιζόμενος θερμοστάτης από τρίτο μεγάλο παίκτη για να κάτσουμε σε ένα τραπέζι διαλόγου επί των δικών μας? Κοιτάξτε, θεωρίες εγώ δεν μπορώ να υιοθετήσω, κοιτάω μόνο την ιστορία, τι έχει συμβεί στο παρελθόν. Αυτό το οποίο διαβάζω από το παρελθόν είναι το εξής. Δύο πράγματα.
Το πρώτο είναι ότι πολλές φορές οι Τούρκοι χρησιμοποιούν την απειλή επεισοδίου για να μας καθίσουν στο τραπέζι. Αυτό δεν έχει πετύχει πάντοτε. Έτσι, το 1987 ο Ανδρέας Παπανδρέου έζησε την κρίση των τριών ημερών στο Αιγαίο για να διαπραγματευτούμε και τότε. Αλλά όταν έστειλε τον Κάρολο Παπούλια να συνεννοηθεί στη Βουλγαρία με τον Ζήφκοφ και να εξετάσει το ενδεχόμενο της ένταξης της Ελλάδας στο σύμφωνο της Βαρσοβίας και τη φυγή της από το ΝΑΤΟ, τότε όλοι ήρθαν στα ίσα τους και δεν καθίσαμε στο τραπέζι. Ήταν μια καλή στιγμή τότε του 87 του Ανδρέα Παπανδρέου, γιατί το 88 πήγε στον Ταβός και συμφώνησε με τον Οζάλ το μη πόλεμο. Όμως η νεότερη ιστορία τι δείχνει? Ότι πάντοτε καθόμαστε στο τραπέζι μετά από επεισόδιο. Δηλαδή, μετά τα Ίμια ακολούθησε, κύριε Σαχίνη, η συμφωνία της Μαδρίτης. Τα νόμιμα και τα ζωτικά συμφέροντα της Τουρκίας στο Αιγαίο. Και ζει ο κύριος Σιμίτης σήμερα για να βλέπει και τα αποτελέσματα της πολιτικής του. Δηλαδή, τους Τούρκους αξιωματούχους να επικαλούνται τη φρασιολογία της συμφωνίας της Μαδρίτης στις διαπραγματεύσεις, διεκδικώντας νόμιμα και ζωτικά συμφέροντα στο Αιγαίο, με την υπογραφή όχι της τότε κυβέρνησης, όχι του τότε πρωθυπουργού, αλλά της ελληνικής δημοκρατίας. Αυτή την υπογραφή επικαλούνται. Άρα αν με ρωτάτε, έχω την εντύπωση ότι ένα ρυθμιζόμενο επεισόδιο είναι ο θερμοστάτης για να οδηγηθούμε στο τραπέζι του διαλόγου. Κατά τη γνώμη σας, και με ρωτάει εδώ πολλοί κόσμος, θέλουμε λέει να ακούσουμε τη γνώμη του κύριου Κοτάκη. Θα έπρεπε να πάμε έως 12 ναυτικά μίλια να οριοθετήσουμε ΑΟΣ με Κύπρο και να κλείσει και το κεφάλαιο της μερικής οριοθέτησης με την Αίγυπτο, γιατί εκεί έχουμε κάνει βήματα υποχώρησης στις επίρρειες των νησιών? Κοιτάξτε, η Μεσόγειος δεν είναι μια απέραντη θάλασσα και είναι σίγουρο ότι δεν μπορούμε να τα πάρουμε όλα όπως τα έχουμε στο μυαλό μας. Από την άλλη όμως δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να απεμπολίσουμε εμείς τα επιχειρήματά μας, τα νομικά που έχουμε σε ολόκληρη την περιοχή. Και δεν αναφέρομαι μόνο στα 12 μίλια. Για παράδειγμα, η συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου η τελευταία αναγνώρισε την ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτό είναι κέρδος για μας. Επίσης η συμφωνία που έχει υπογραφεί στη Σεβίλη, που είναι ένα βεβαίως πολιτικό κείμενο, αλλά από ό,τι φαίνεται ενοχλεί πάρα πολύ τους Τούρκους, αναγνωρίζει αποκλειστική οικονομική ζώνη στην Κυπριακή Δημοκρατία. Το ζήτημα, θα απαντήσω γενικά στο ερώτημα αυτό, γιατί δεν θα χαθούμε αν μπούμε στη λεπτομέρεια. Στις διαπραγματεύσεις, όταν γίνονται, κύριε Σαχίνη, κάθε κράτος θεωρεί ότι έχει τα δίκια του. Το ζήτημα, όταν πας στη διαπραγμάτευση, είναι ποια φανέλα φοράς. Και οι κυβερνήσεις μας πρέπει να φορούν μία φανέλα, την γαλάζια φανέλα. Γιατί αν μπαίνουμε στη συζήτηση με τη σκέψη ότι πρέπει να δώσουμε κάτι και δεν πηγαίνουμε με το maximum των απαιτήσεών μας, των διεκδικήσεών μας, στο τέλος θα τα χάσουμε όλα. Ενώ αν πας με το maximum των απαιτήσεών σου, ακόμα και σε συμβιβασμό αν χρειαστεί να υποχρεωθείς σε επιμέρους ζητήματα, θα πάρεις τα περισσότερα από αυτά τα οποία διεκδικείς. Είναι θέμα στρατηγικής, ψυχής, σχεδιασμού, μυαλού. Πώς έχεις στο μυαλό σου τη χώρα συνολικά, είναι η φιλοσοφία σου για τη χώρα. Όχι για την υφαλοκρηπίδα, όχι για την αποκλειστική οικονομική ζώνη, όχι για τη συνεκμετάλλευση. Συνολικά, πώς βλέπεις την Ελλάδα? Η Ελλάδα μια ζωή μεγαλούργησε επειδή ήλεγχε το Αιγαίο και τη Μεσόγειο σε μεγάλο βαθμό, αλλά κυρίως το Αιγαίο. Αυτό είναι το οποίο πονάει τους Τούρκους. Ένας σημαντικός Έλληνας υποκλειστής μου είπε, παιδί μου, όλες οι μεγάλες τραγωδίες του έθνους μας έγιναν όταν χάσαμε, σας μεταφέρω τις λέξεις του, όταν χάσαμε το κοντρόλ στις θάλασσές μας. Αυτό είναι το επίδικο αυτή τη στιγμή. Δεν είναι ούτε τα 12 μίλια χωριστά, ούτε η συνεκμετάλλευση χωριστά, ούτε η αποστρατιωτικοποίηση χωριστά. Είναι συνολικά ότι οι Τούρκοι θέλουν να γίνουν το αφεντικό του Αιγαίου. Αυτό δεν πρέπει να επιτρέψουμε. Κύριε Κοτάκη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Να είστε καλά, την αγάπη μου.